Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές του Star Βορείου Ελλάδος. Είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προς την απλή αναλογική, χωρίς μπόνους, φέρεται να κλείνει η κυβέρνηση όσον αφορά στην πρότασή της για τον εκλογικό νόμο, όπως διεφάνηκε από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα και παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νίκου Φούτση και των συναρμόδιων υπουργών Παναγιώτη Κουρουμπλή, Γιώργου Κατρούγκαλου και Χριστόφορου Βερναρδάκη. Στη συνεδρίαση προκρίθηκε η λύση της απλής αναλογικής, παρά το γεγονός ότι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής έθεσε εκ νέου θέμα κυβερνησιμότητας της χώρας, εμένοντας την αρχική του πρόταση για μειωμένο μπόνους στο πρώτο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων. Στη συνεδρίαση προκρίθηκε η λύση της απλής αναλογικής, παρά το γεγονός ότι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής έθεσε εκ νέου θέμα κυβερνησιμότητας της χώρας, εμένοντας την αρχική του πρόταση για μειωμένο μπόνους στο πρώτο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων. Σε κάθε περίπτωση φέρεται ότι θα διατηρείται το κατόφλι εισόδου στη Βουλή, με μερίδα στελεχών της πολιτικής γραμματείας πάντως να τάσεται υπέρ της μείωσής του σε σχέση με το σημερινό 3%. Στη συνεδρίαση του οργάνου δεν ήταν λίγοι όσοι έθεσαν το θέμα της κατάτμησης των μεγάλων περιφερειών, ενώ αποφεύχθηκε να συζητηθεί εκτενώς το ζήτημα της ψήφου στα 17 έτη. Στο μεταξύ, αποφασίστηκε η διερεύνηση ευρύτερων συνενέσεων με άλλα κόμματα, με τον Πρωθυπουργό να αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλειών προς αυτή την κατεύθυνση, πιθανώς και εντός της ερχόμενης εβδομάδος, επιχειρώντας να συναντήσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Υπέρ της διατήρησης του πόνους των 30 εδρών στο πρώτο κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων που θα συγκεντρώσουν πάνω από το 40%, τάχθηκε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής μιλώντας στο Ε. Ωστόσο, τόνισε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα επίσημα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει οι 270 έδρες, ναι. Θα είναι απλή αναλογική. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε όλοι, ότι να υπάρχει πιο δημοκρατική έκφραση, θα γίνεται στο 90% των εδρών. Οι 200, ξαναλέω, οι 270 θα γίνονται με απλή αναλογική. Μάλιστα. Μένουν λοιπόν 30 έδρες. Εάν η ελληνική κοινωνία δώσει π.χ., λέω ένα αριθμό, ναι, μπορεί ναι. να είναι διαφορετικός, ναι. 40%, λέω εγώ, στο πρώτο κόμμα ή στο σχηματισμό των συνεργαζόμενων κομμάτων, mm-hmm. τότε η κοινωνία η ίδια θα δίνει τον bonus αυτό. Διότι αν π.χ. το όριο είναι 40 και το πρώτο κόμμα ή τα συνεργαζόμενα πρώτα κόμματα θα είναι 39, τότε θα πάμε σε πλήρη απλή αναλογική. Μάλιστα. Εάν όμως δώσει ένα ποσοστό υψηλό, αυτό, από αυτό συνάγεται και μπορεί να είναι και συμπέρασμα ότι ο ελληνικός λαός αυτό το κόμμα ή αυτά τα κόμματα κρίνει ότι πρέπει να τον κυβερνήσει. Άρα θα μπει θέμα ποσοστού για το αν θα δίνεται. Του δίνει η κοινωνία. Αυτό εξασφαλίζει και ένα αίσθημα πολιτικής σταθερότητας που το έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή και οφείλουμε πολύ καλά να σκεφτούμε πριν αποφασίσουμε. Άρα αυτό που προκρίνεται μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση, από το διάλογο που έχει γίνει, είναι να μπαίνει ένα μπόνους αυτής της τάξης από αυτό το ποσοστό και πάνω. Δεν αποφάσισε ακόμα, κυρία. Σωστό, ναι. 24 Αυτές Ιουλίου νομίζω θα ανακοινώσει του Υπουργού Εσωτερικών. Mm-hmm. Όπως είναι και άλλες σκέψεις άλλων συντρόφων που λένε 100% απλή αναλογική. Ναι. Αλλά πρέπει όμως και εκεί να υπάρξει μια απάντηση. Ωραία, απλή αναλογική. Και βγήκε πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Που εγώ πιστεύω θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Με ποιον θα συνεργαστεί για να κάνει κυβέρνηση. Δεν πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε, όχι. Ακούγεται ωραία απλή αναλογική. Mm-hmm. Αλλά την επόμενη μέρα η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Άρα πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί τη λύση αυτή. Και εγώ λέω, είναι πιο δημοκρατικό π.χ. να ψάχνεις συμμάχους και συνεταίρους την επόμενη μέρα από το να πεις στον ελληνικό λαό ότι εγώ κατεβάζω μια πρόταση προγραμματική με αυτούς που θέλω να συνεργαστώ, την οποία θα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Συζητήσαμε για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση που αποτελεί ευρωπαϊκή και διεθνή πρόκληση, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο με συλλογικές και συνεκτικές πολιτικές που βασίζονται στην αλληλεγγύη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στις κοινές δηλώσεις του με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki-moon.
Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο και αυτής της κρίσης. Παρά τα τεράστια οικονομικά βάρη, οι ελληνικές υπηρεσίες, οι τοπικές κοινωνίες και οι εθελοντές κατάφεραν την υποδοχή και φιλοξενία πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπων που πέρασαν από τη χώρα. Σήμερα αντιμετωπίζει τον εγκλωβισμό πάνω από 50.000 μεταναστών μετά το κλείσιμο των συνόρων, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη του κυρίου Γενικού Γραμματέα πραγματοποιείται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, τόσο για την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, θα έλεγα. Μια περίοδο κατά την οποία η δραστηριοποίηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, για την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης, την προάσπιση του διεθνούς δικαίου και την διαχείριση των κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε σήμερα για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μια διεθνή και ευρωπαϊκή πρόκληση, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο με συλλογικές, συνεκτικές πολιτικές από τη διεθνή κοινότητα που βασίζονται στην αλληλεγγύη και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ελλάδα βρέθηκε, όπως όλοι γνωρίζετε, στο επίκεντρο και αυτής της κρίσης, της μεγαλύτερης προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά τα τεράστια οικονομικά βάρη που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός και συνολικά, θα έλεγα, η χώρα μας, οι ελληνικές υπηρεσίες, οι τοπικές κοινωνίες, οι εθελοντές, παρά τα προβλήματα, κατάφεραν, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες καθημερινά για την υποδοχή και την φιλοξενία συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο προσφύγων και μεταναστών που πέρασαν από την Ελλάδα το 2015. Σήμερα δε σηκώνει η χώρα μας το βάρος της φιλοξενίας πάνω από 55.000 προσφύγων που εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας μετά την μονομερή ενέργεια στα βόρεια σύνορά μας και το κλείσιμο των συνόρων. Να μην χρειαστεί να ξαναχρησιμοποιηθεί για να σωθεί η ζωή τους. Και το επόμενο διάστημα αυτοί οι άνθρωποι να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή μέσα από τις νόμιμες οδούς, μέσα από την νόμιμη οδό της μετανάστευσης, πέρα και έξω από τα δούλεμπορικά δίκτυα, χωρίς να χρειάζονται να φοράν αυτό ακριβώς που θα χαρίσω τώρα στο Γενικό Γραμματέα. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα κάνει μια σημαντική συνεισφορά προς τα Ηνωμένα Έθνη για όλα τα διεθνή ζητήματα. Ευχαριστώ τον λαό της Ελλάδας και την κυβέρνηση για το γεγονός ότι είναι παγκόσμιοι πολίτες. Το θέμα της συζήτησης, όπως ακούσατε και από τον Πρωθυπουργό, ήταν κυρίως οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζεται στην αντιμετώπιση των αναγκών αυτών των πολλών απελπισμένων που εγκαταλείπουν τον πόλεμο και τις διώξεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το λαό της Ελλάδας για την εξαιρετική αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό που δείξατε. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας σας, η Ελλάδα ήταν γενναιόδορη στην διάσωση της ζωής πολλών ανθρώπων. Η Ελλάδα είναι άξια του θαυμασμού μας. Η Ελλάδα επίσης είναι άξια μεγαλύτερης υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα. Δεν θα πρέπει να εγκαταληφθεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή μόνη της. Πάμε σε κάτι άλλο. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ανοιχτός να βοηθήσω οποιονδήποτε δεσμευτεί σε πολιτικό πλαίσιο προοδευτικών αλλαγών. Δεν με νοιάζει πώς λέγεται. Δηλώνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών Γιώργος Παπανδρέου, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας του με το ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Καθένας που να είναι έτοιμος να βάλει το κοινό καλό πάνω από την πελατειακή αντίληψη νομής εξουσίας
να δεσμευτεί σε συγκεκριμένες αλλαγές που ξεριζώνουν το πελατειακό κράτος, προσθέτει ο κύριος Παπανδρέου, συμπληρώνοντας ότι δυστυχώς αυτή η πρόθεση φαίνεται να σπανίζει. Χρειάζονται εκ των πραγμάτων ευρύτερες συνενέσεις και βέβαια οι αλλαγές για να ριζώσουν πρέπει να υπερβαίνουν τον εκλογικό κύκλο και πρέπει να είναι αλλαγές ρηξικέλευθες. Γι' αυτό μιλάω για εθνικό μορατόριουμ σοβαρότητας και για την ανάγκη ενός εθνικού συμβολέου με δικές μας συμφωνημένες μεταξύ μας αλλαγές, τονίζει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρώην Πρωθυπουργός ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, ενώ σημειώνει ότι δεν βλέπει εκλογές. Αναφορικά με τα περιθώρια συνεννόησης με το Πασόκ και το Ποτάμι, η πρόταση του κυρίου Παπανδρέου είναι συμφωνία σε επαναστατικό πλαίσιο αλλαγών που κόβουν το γόρδιο δεσμό της πελατειακής Ελλάδος και δημιουργούν τις συνθήκες και το πλαίσιο για μια Ελλάδα της παραγωγής και μετά όλοι και όλα από τη βάση. Επισημαίνει ότι οι διαφωνίες του με το Πασόκ ήταν ουσιαστικά πολιτικές. Σε κάθε περίπτωση το τι θα κάνει το Πασόκ, αν θα παραμείνει ή όχι, αν θα αλλάξει όνομα ή όχι, αν θα γίνει ελιά, ροδακινιά ή όποιο άλλο δέντρο, πρέπει να το αποφασίσει η βάση του, οι οπαδοί και οι φίλοι του, όχι κάποιο τραπεζάκι στο Κολωνάκι, λέει. Σχετικά με τον εκλογικό νόμο, αναφέρει ότι η ουσία είναι αν θα τελειώνουμε με το μαύρο πολιτικό χρήμα, σπάζοντας τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, και πως ένα αναλογικότερο σύστημα με διευκόλυνση συνασπισμών κομμάτων πριν και μετά τις εκλογές θα ήταν επιθυμητό, αλλά δεν θα έχει καμία σημασία αν δεν γίνει το πρώτο. Θα πιάσει άραγε τόπο η θυσία, το τραγικό τέλος της Τζον Κόξ στο δημοψήφισμα για το Brexit. Ποια είναι τα τρία προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν στο Brexit και τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, αναλύει ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κίρτσος. Θα πιάσει άραγε τόπο η θυσία της Τζο Κόξ στο δημοψήφισμα για το Brexit που θα γίνει την άλλη Πέμπτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η δολοφονία της βουλευτού του Εργατικού Κόμματος Τζο Κόξ από έναν ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι ακροδεξιός υποστηρικτής του Brexit, μπορεί να αλλάξει την δυναμική που καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και τελικά να επικρατήσουν οι υποστηρικτές της παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί και θέλω να ελπίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί το Brexit θα είναι αρνητικό για το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως αρνητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπει σε περίοδο μεγάλης οικονομικής και πολιτικής αναταραχής και ακόμη περισσότερο για την Ελλάδα, γιατί από το Brexit μπορεί πολύ σχετικά εύκολα, όχι πολύ εύκολα, να περάσουμε σε 1-2 χρόνια στην επιστροφή του Brexit. Πάντως υπάρχουν τρία προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι η δυναμική του Brexit πριν τη δολοφονία της Τζο Κόξ ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Από 52-48 που προηγείται το Brexit είχε φτάσει σε ένα 55-45 ή και πιο ψηλά. Βέβαια δεν ξέρουμε την ακρίβεια των δημοσκοπήσεων, είναι ένα ζήτημα αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτή τη δυναμική κατέγραφαν οι δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια παράδοση στα δημοψηφίσματα αυτού του τύπου για ευρωπαϊκά θέματα. Έχουν πραγματοποιηθεί 52 συνολικά από το 1972, οπότε έγινε το πρώτο. Και η παράδοση αυτή μας λέει ότι κυριαρχούν πάντα εσωτερικοί πολιτικοί υπολογισμοί. Δηλαδή όλοι μιλάνε για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά τελικά αποφασίζουν με εσωτερικά πολιτικά κριτήρια. Αν θέλουν, για παράδειγμα, να φάνε τον Κάμερον από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και της κυβέρνησης. Το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα, δηλαδή το δημοψήφισμα που έγινε το 2015 θεωρητικά ήταν για την ευρωπαϊκή μας προοπτική. Στην πράξη όμως ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης στον Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή, οι οποίοι τελικά εφάρμοσαν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ψηφίστηκαν στο δημοψήφισμα. Και το τρίτο έτσι, δύσκολο στοιχείο σε εμάς που υποστηρίζουμε το Remain, δηλαδή να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι υπάρχει προηγούμενο χωρών με οικονομικές δυνατότητες, όπως η Ελβετία, που 2 φορές όχι με δημοψήφισμα και εξακολουθεί να πηγαίνει εξαιρετικά, δεν είχε βέβαια μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Νορβηγία, η οποία και αυτή είπε όχι με δημοψήφισμα στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάφερε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βόρειας Θάλασσας και να έχει σήμερα ένα εθνικό ταμείο πλούτου, το οποίο είναι 2,5 φορές το χρέος το δικό μας. Δηλαδή οι Νορβηγοί των επόμενων γενεών έχουν να παίρνουν 700-750 δισεκατομμύρια ευρώ και τα δικά μας παιδιά και εγγόνια έχουν να δίνουν 320 δισευρώ. Αυτή είναι η εικόνα. Η άποψη δική μου είναι ότι τα δημοψηφίσματα αυτά είναι
υψηλού πολιτικού ρίσκου, με την έννοια ότι θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρωμένη να πηγαίνει μπροστά, αλλά δεν έχουμε διαμορφώσει ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Υπάρχει διαρκή σύγκρουση της εθνικής κοινής γνώμης με την ευρωπαϊκή. Την Κυριακή τώρα, 26 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των περιφερειακών οργάνων. Την Τρίτη θα ανακοινηθούν τα σημεία διεξαγωγής των εκλογών που θα είναι στις έδρες των καλλικρατικών δήμων, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη και οι φίλοι του κινήματος. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος. Πρώτο μέλημα της Νομαρχιακής ΕΡΟΝ, η οργάνωση του κεντροαριστερού χώρου, ώστε το ΠΑΣΟΚ να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία της χώρας, ανέφερε η γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, Κέλλη Βαλταδόρου. Την Κυριακή 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των περιφερειακών οργάνων. Την Τρίτη θα ανακοινωθούν τα σημεία διεξαγωγής των εκλογών που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στις έδρες των καλλικρατικών δήμων, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα οι εκλογές για την ανάδειξη των καινούριων περιφερειακών οργάνων. Τα διαδικαστικά είναι σχεδόν διευθετημένα, έχουν κλείσει οι εφορευτικές επιτροπές. Την Τρίτη θα ανακοινωθούν και τα σημεία διεξαγωγής των διαδικασιών που στις έδρες των καλλικρατικών δήμων και καταβάλλεται προσπάθεια όπου δυνατόν υπάρχει δυνατότητα και σε έδρες πρώην καποδιστριακών δήμων να υπάρχουν κάλπες, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν όσο το δυνατόν λιγότερο οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζουν όσοι είναι στο Μητρό του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Συνέδρων πέρσι την Άνοιξη. Εννοείται ότι όποιος θέλει να συμμετέχει στη διαδικασία εκείνη την ημέρα συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής μπορεί να συμμετέχει. Είναι ανοιχτή η διαδικασία, απολύτως δημοκρατική, αποφασίστηκε έτσι από την ΕΚΑΠ. Μέχρι την Τετάρτη το βράδυ όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. Μέχρι την Τετάρτη το βράδυ υποβάλλονται οι υποψηφιότητες είτε ηλεκτρονικά, κεντρικά στο ΠΑΣΟΚ, είτε στα γραφεία της Νομαρχιακής. Είμαστε εκεί να τις παραλαμβάνουμε. Και την επόμενη μέρα θα πιστοποιηθούν από την ΕΚΑΠ. Επομένως, μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε και έτοιμο ψηφοδέλτιο. Γιατί στον παρόντο να αναφέρω ότι ταυτόχρονα γίνεται η ανάδειξη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Πειθαρχικής, όπως και όπως είπαμε και πριν, των τοπικών συντονιστικών. Πρώτο μέλημα των νέων μελών της Νομαρχιακής, η οργάνωση του κεντροαριστερού χώρου, ώστε το ΠΑΣΟΚ να παίξει και πάλι σημαντικό ρόλο στην πορεία της χώρας. Πρώτο μέλημα αυτής της καινούργιας Νομαρχιακής που θα εκλεγεί θα είναι αφενός η οργάνωση του χώρου. Πλέον κινούμαστε με όρους αυτοοργάνωσης και μάλιστα αυτοοργάνωση με την παλιά έννοια του πριν του 81, όντως δηλαδή είναι καθαρά εθελοντική και αυτόβουλη η διαδικασία. Έχουν αλλάξει δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλετε, τα δεδομένα. Και από εκεί πέρα να οργανωθεί ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, να δημιουργήσουμε ένα κόμμα δημοκρατικό, ένα κόμμα, αν θέλετε, προοίκασμα του κράτους που θα θέλαμε να δημιουργήσουμε, του κράτους που θα θέλαμε να έχουμε, και στη συνέχεια να συνεχιστεί ο διάλογος και σε τοπικό επίπεδο με αυτούς τους ανθρώπους που τοποθετούν τον εαυτό τους σε αυτό το φάσμα του γνωστού πολιτικού τόξου. Επομένως, είναι διπλός ο ρόλος, αφενός τα οργανωτικά του ΠΑΣΟΚ και αφετέρου ο διάλογος με την κοινωνία, ο διάλογος με τους ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν στη δημοκρατική συμπαράταξη που ήδη έχει κάνει τα πρώτα της βήματα. Στις 24 Ιουνίου ανοίγει και φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της πύλης της η Σεραϊκή Έκθεση ΣΕΡΕΞΠΟ. Η έναρξη αναμένεται να είναι θεαματική, ενώ θα υπάρχουν και πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις με πρώτο καλεσμένο της βραδιάς της έναρξης τον λαϊκό τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο. Το επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ δηλώνει έτοιμο για ακόμη μια φορά ώστε να ανταποκριθεί τόσο στις απαιτήσεις του κόσμου που θα δώσει το παρόν, όσο και στον εκθετών.
Στις 24 Ιουνίου ανοίγει και φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά της πύλης της η Σεραϊκή Έκθεση ΣΕΡ Expo. Η έναρξη αναμένεται να είναι θεαματική, ενώ θα υπάρχουν και πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις με πρώτο καλεσμένο της βραδιάς, τον λαϊκό τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο. Πιστεύω ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι. Με την αγάπη των επιχειρηματιών και με τη συνδρομή του επιμελητηρίου, πιστεύουμε ότι και η φετινή χρονιά θα είναι πολύ πετυχημένη. Με σκοπό αυτό που έχουμε και ο κόσμος να γνωρίσει τα σεραϊκά προϊόντα, να αποκτήσουμε μια εξωστρέφεια και συγχρόνως να φύγει από την καθημερινότητά του και να δώσουμε ένα διαφορετικό τόνο στο νομό Σερών. Πότε ξεκινάμε δηλαδή? Ξεκινάμε την Παρασκευή 24 του μήνα το πρωί. 10 η ώρα το πρωί με 10 το βράδυ θα είναι η έκθεση και κάθε φορά το βράδυ κλείνοντας η έκθεση γύρω σε 9-9 και θα ξεκινάνε και οι συναυλίες μας, ώστε είπαμε να δώσουμε και ένα διαφορετικό τόνο και διαφορετικό κλίμα στους σεραίους επιχειρηματίες και γενικότερα σε όλο τον νομό Σερών. Το επιμελητήριο των Σερών δηλώνει έτοιμο για ακόμη μια φορά στο να ανταποκριθεί τόσο στις απαιτήσεις του κόσμου που θα δώσει το παρόν, όσο και των εκθετών. Φέτος είμαι σίγουρος ότι το πρόγραμμά μας είναι τέτοιο που όλοι οι μαθητές θα περάσουν από τα σεραϊκά προϊόντα να τα δουν, να τα γνωρίσουν. Πρέπει να γίνουν αυτοί οι καλύτεροι πρεσβευτές στο δικό μας των προϊόντων, στις παρέες τους και στους γνωστούς τους, γιατί αυτοί έχουν και την τεχνογνωσία να μιλάνε με τον έξω κόσμο παραπάνω από εμάς. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει τμήμα από το άνθρωποι, τρία άτομα συγκεκριμένα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Εξωτερικών, τα οποία καθημερινώς, το ωράριο δεν το θυμάμαι, αλλά θα πάρετε το πρόγραμμα και θα το δείτε, καθημερινώς θα δίνουν τις συμβολές στο σαφιλοκερδός μέσα στο χώρο της έκθεσης. Και τελευταίο είναι οι ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν και με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και με το Υπουργείο Εξωτερικών στο χώρο του επιμελητηρίου, στον οποίο θα δώσουμε την ευκαιρία στους σεραίους επιχειρηματίες να επιμορφωθούν σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Και φέτος, όπως και πέρυσι, η έκθεση θα διεξαχθεί στον αύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες. Στόχος της έκθεσης φυσικά να γίνουν ευρέως γνωστά τα σεραϊκά προϊόντα και οι σεραϊκές επιχειρήσεις. Οι B2B συναντήσεις καθορίζονται, αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι επειδή θα είναι στο χώρο της έκθεσης δεν μπορούν και οποιοδήποτε που θα είναι μέσα στο χώρο της έκθεσης να ζητήσουν πληροφορίες. Και αυτό το λόγο θα είναι μέσα στο χώρο της έκθεσης. Από εκεί και πέρα τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι ο νομός μας θα κατακλειστεί εκείνο το τριήμερο και ειδικά η πόλη μας και από τους όμορους νομούς και από το όμορο κράτη, γιατί πρέπει να σας πω ότι θα έρθουν αποστολές από τη Βουλγαρία, αποστολές από την Αλβανία, αποστολές από τη Σερβία. Και πιστεύω θα δώσουν όλα αυτά ένα διαφορετικό κλίμα και την ευκαιρία να γίνουν αυτά που λέτε τα B2B συναντήσεις. Πάμε σε μια εξαφάνιση. Ανάστατη είναι οι συγγενείς και οι φίλοι του 80χρονου από τη Βέργη, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Τετάρτης. Ο ηλικιωμένος κάτοικος του χωριού, ο οποίος πάσχει από διαβήτη, ενώ είχε εμφανίσει και συμπτώματα άνοιας, έφυγε περίπου στις 10 το πρωί της Τετάρτης από το σπίτι του με το αυτοκίνητο, οδεύοντας προς Νιγρίτα, προκειμένου να ολοκληρώσει κάποια δουλειά. Ωστόσο, έκτοτε η τύχη του αγνοείται. Η έρευνα της αστυνομίας αλλά και η αναζήτηση των οικείων του έχει επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Οι συγγενείς απευθύνουν έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει ή έχει δει τον ηλικιωμένο να επικοινωνήσει με τις αρχές. Ανάστατοι είναι οι συγγενείς και οι φίλοι του 80χρονου από την Βέργη, ο οποίος αγνοείται από το πρωί της Τετάρτης. Ο ηλικιωμένος κάτοικος του χωριού, ο οποίος πάσχει από διαβήτη, ενώ έχει εμφανίσει και συμπτώματα άνοιας, έφυγε περίπου στις 10 το πρωί της Τετάρτης από το σπίτι του με το αυτοκίνητο, οδεύοντας προς Νιγρίτα, προκειμένου να ολοκληρώσει κάποια δουλειά. Ωστόσο, έκτοτε η τύχη του αγνοείται. Έφυγε την Τετάρτη για να πάει στην Νιγρίτα γιατί είπε ότι έχει δουλειά. Άργησε να έρθει. Μας ειδοποίησε η μάνα μου μετά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει διαβήτη και παθαίνει και άνοια και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Περίπου ποια ώρα? Το πρωί γύρω στις 10. Η δουλειά που είχε πει ότι θα πάει, γνωρίζετε? Όχι, όχι, όχι. Γιατί τον ρώτησε και η μάνα μου, τον είπε να περιμένει, ας πούμε, για να φύγουν μαζί. Και αυτή, μέχρι που να πάει και να κάνει κάποια δουλειά, αυτός πήρε τα μάξι και έφυγε. Σηκώθηκε το πρωί με μια καλή διάθεση. Λέει, θα πάω, λέει, στην Ιδρύτα. Λέω, καλά, ακόμα πρωί είναι. Λέω, θα πας. Πήραμε το πρωινό μας, όπως κάθε μέρα. Λέει, θα έρθεις κι εσύ και θα πάμε και θα φάμε και όλα. Και με ένα χαμόγελο, έτσι, με μια διάθεση. Λέω, καλά, λέω, περίμενα να πω να βάλω το φαγητό στο φούρνο και μετά πάμε. Έχω πέρα ένα μαγειρίο, μέχρι να έρθω ξανά να δω τι κάνει, εκείνη την ώρα αυτός ετοιμαζότανε. Έρχομαι, δεν το βρίσκω, αυτός βγήκε και έφυγε.
Έφυγε, λέω. Είπε στην Ιγρήτα θα πάω, στην Ιγρήτα. Χωρίς να ξέρετε τι δουλειά θα έχει. Ναι, το ρώτησα, τι δουλειά θα κάνεις, τι δουλειά έχεις στην Ιγρήτα, βρε. Πες μου τι δουλειά έχεις, να έχω δουλειά. Ενώ με πες μου τι δουλειά έχεις, να ξέρω τι δουλειά έχεις, λέω, να σε βοηθήσω κι εγώ. Αφού λέω δεν μπορείς να βγάλεις κουβέντα, να δώσεις τον άλλο να καταλάβει τι δουλειά έχεις να πας στην Ιγρήτα. Κάτσε, μην πας. Οι έρευνες της αστυνομίας αλλά και η αναζήτηση των οικείων του έχει επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή και εκτείνεται από τα γύρω χωριά της Λιγαριάς και του Δημητριτσίου και έχει φτάσει ως την Ηράκλεια και το Σιδηρόκαστρο. Το αμάξι τελευταία φορά που το είδαν? Στην Ιγρήτα κάποιοι το είδαν από εδώ, χωριανοί, και είχε κατεύθυνση προς το χωριό, ας πούμε. Δηλαδή ήταν η μούρη του προς τα εδώ για να φύγει. Τώρα... δεν ξέρω τι περισσότερο μπορεί να έχει συμβεί. Αυτές τις μετακινήσεις στην Ιγρήτα τις έκανε συχνά? Τακτικά, ναι. Τουλάχιστον την περασμένη εβδομάδα είχε πάει 3 φορές στην Ιγρήτα. Είχε δηλαδή μια τάση να πηγαίνει. Ενώ την Δευτέρα πήγαμε στο Δημητρίτσι. Γίνεται μια λαϊκή. Αυτός πάλι ήθελε να ταξιδεύει έτσι. Στην Ιγρήτα θα πάμε. Στην Ιγρήτα. Ξέρετε μήπως είχε κάποιους γνωστούς, κάποιους συνεργάτες, συναδέλφους? Κοίταστε, γνωστούς είχε πολλούς, είναι της περιοχής μας, όλοι τον ήξεραν. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ήταν άνθρωπος της πιάτσας που λέμε. Ήταν έμπορας, έβγαινε, είχε γυρολόγος, πιο μπροστά έβγαινε και στα παζάρια, στη γύρω. Μετά έκανε μια βιοτεχνία σιδεροκατασκευές, είχε γνωρίσει πολύ κόσμο, πήγαινε παντού, μέχρι και έξω, Λάρισα, Βόλο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκής, αυτά όλα τα περπατούσε. Πολλές φορές πήγαινα κι εγώ μαζί του και για παρέα περισσότερο και το βοηθούσα. Όπως έπαθε αυτήν την άνοια, όλα σταμάτησαν. Το 99 χάσαμε και το γιο μας σε ατύχημα, σε τροχαίο. Μόλις έγινε αυτό το κακό, ας πούμε, κλείσαμε την βιοτεχνία. Οι συγγενείς του ηλικιωμένου απευθύνουν έκκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει ή έχει δει τον ηλικιωμένο να επικοινωνήσει με τις αρχές για να λήξει η περίοδος αγωνίας όλης της οικογένειας. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε να μας ειδοποιήσει, να ειδοποιήσει, ξέρω εγώ, το 100 αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο. Γυρίζοντας στη Δράμα, εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν στο Σύλλογο Καθηγητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Δράμας. Οι εκλογές έγιναν την προηγούμενη Πέμπτη και επανεκλέχθηκε ο Χρήστος Χαρακόπουλος ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Την προηγούμενη Πέμπτη έγιναν εκλογές στον Σύλλογο Καθηγητών Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Δράμας. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που προσήλθαν. Δεν έχουμε αλλαγές όσον αφορά το ΔΣ. Δηλαδή η σύσταση του ΔΣ παραμένει ίδια. Πρόεδρος είμαι εγώ, Χρήστος Χαρακόπουλος. Ο Ηλίας Σαραφίδης είναι αντιπρόεδρος. Η Γιούλη Μιλωνά γραμματέας. Ο Μαξόπουλος ο Γιάννης είναι ο ταμείας μας. Και ο Σουμελίδης ο Σοκράτης το μέλος. Αντιπροσώπους για την ΟΕΦΕ είμαι εγώ, ο Ηλίας Σαραφίδης και ο Χαϊτζης Μιχαήλ ο Σπύρος. Δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές, συνεχίζουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και για τα επόμενα έτη. Αυτό που θέλουμε να ενημερώσουμε στους φίλους τηλεθεατές είναι ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τη νέα χρονιά σε όλα τα φροντιστήρια. Κοιτάξαμε ο Σύλλογος και ακόμη μια χρονιά όσο μπορούμε, γιατί φορολογούμαστε, να κάνουμε καλές τιμές. Οπότε όλοι οι γονείς, καλό είναι από τώρα έγκαιρα να κλείσουν θέση για τα νέα τμήματα. Θα μεσολαβήσει το καλοκαίρι και ήδη από τις αρχές Αυγούστου ξανά ξεκινάμε με την τρίτη λυκείου. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα ανασφάλιστα οχήματα. Η ηλεκτρονική διασταύρωση συνεχίζεται για να βρεθούν. Οι ιδιοκτήτες πρέπει άμεσα να τα ασφαλίσουν γιατί τα πρόστιμα είναι τσουκτερά, όπως μας είπε σχετικά ο ασφαλιστικός πράκτορας Μινάς Αρβανιτίδης. Για πολλωστή φορά το αναφέρουμε, βέβαια έχουμε διαψευστεί, γιατί και εμείς από τις ανακοινώσεις κάνουμε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις. Πλέον έγινε μια συνάντηση μεταξύ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και του Υπουργείου και δόθηκε ένα εύλογο διάστημα 10-15 ημερών ώστε να γίνουν οι τελευταίοι έλεγχοι και από τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να δουλεύει σωστά το σύστημα της ηλεκτρονικής διασταύρωσης και να μην έχουμε λάθη
λάθη όσον αφορά την εύρεση των ανασφάλιστων οχημάτων και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα και συγκεκριμένα αναφέρουν ότι ο κύβος ερήφθη, πράγμα που σημαίνει ότι το προσεχές διάστημα των 10-15 ημερών και μετά θα πρέπει να γίνει πλέον η ηλεκτρονική διασταύρωση και να αποσταλούν πλέον στους μη ασφαλισμένους ιδιοκτήτες των οχημάτων τα αντίστοιχα, μάλλον παράβολα, παύλα πρόστιμα όσον αφορά την μη ασφάλιση των οχημάτων τους. Από εκεί και πέρα έγιναν και οι τελευταίες διευκρινήσεις για τον τρόπο που πρέπει να ασφαλίζεται ένα όχημα εφόσον είναι ανασφάλιστο, γιατί ουσιαστικά περνάει και ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικό στις ασφαλιστικές εταιρείες, όπου πρέπει να καταχωρούμε τον αριθμό του παραβόλου το οποίο θα έχει προπληρώσει ο ιδιοκτήτης του ανασφάλιστου οχήματος και μετά να εκδίδουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε διαφορετική περίπτωση, ναι, μεν θα μπορεί να ασφαλίζεται το όχημα και χωρίς την προσκόμιση του παραβόλου, αλλά παρόλα αυτά θα μετατρέπεται αυτόματα το παράβολο των 250 ευρώ σε πρόστιμο των 500 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται στην αρμόδια ΔΟΗ. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών τώρα κάθε χρόνο διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατασκηνωτική περίοδο. Φιλοξενεί μέλη του σε κατασκηνώσεις. Φέτος η κατασκήνωση θα φιλοξενηθεί στη Νέα Πέραμο Καβάλας από 2 έως 13 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος κάθε χρόνο διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας κατασκηνωτική περίοδο και φιλοξενεί μέλη του Συλλόγου σε κατασκηνώσεις. Φέτος τα μέλη μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω μάλλον στα μέλη μας ότι η κατασκήνωση θα φιλοξενηθεί στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Η κατασκηνωτική περίοδος θα είναι από τις 2 έως τις 13 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθούν 30 άτομα. Παρακαλώ τα μέλη του Συλλόγου να έρχονται κάθε Τρίτη από τις 10 το πρωί ως τις 12.30 στο γραφείο 110 της Νομαρχίας για να δηλώνουν ότι θέλουν να μετέχουν στην κατασκήνωση. Πρέπει να υπογράψουν μία αίτηση και μία δήλωση και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος, καθώς επίσης και πρέπει τα μέλη να είναι ταμιακά εντάξει και για το έτος 2016. Mm-hmm. Τους παρακαλώ και με πολύ αγάπη τους εκλυπαρώ να έρθουν να γραφτούν για να μπορέσουμε να στείλουμε και εμείς έγκαιρα τα χαρτιά μας για να φιλοξενηθούμε στην κατασκήνωση. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και όλο τον κόσμο να έχει υγεία. Να σας ρωτήσω για ποιες περιόδους, χρονικές περιόδους μιλάμε όμως. Πότε θα γίνει δηλαδή αυτό? Ναι, το είπα, είναι από τις 2 έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 2016. Στις 30 Ιουνίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Φωτολίβους και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δράμας θα πραγματοποιήσει αρτοκλασία για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Κάλεσμα σε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση από τον πρόεδρο του Σωματείου, Κώστα Αποστολίδη. Καταρχήν, άλλη μια φορά ευχαριστούμε το κανάλι που παρατηρήσατε σήμερα εδώ πέρα στο Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Φωτολίβος. Εμείς να μιλήσουμε πως πανηγυρίζει 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων στο Φωτολίβος. Εμείς ως Σωματείο Αμαία Νομού Δράμας, με απόφαση Δέλτα Σίγμα και με την αρχιερετική συγκατάθεση και ευχή και ευλογία του Σεβασμιότητου Μητροπολίτη Δράμας κύριο Παύλου, αποφασίσαμε να τελεστεί αρτοκλασία για τα άτομα με αναπηρία και όχι μόνο, για όλους τους ανθρώπους, γιατί η αναπηρία αφορά όλους τους ανθρώπους, για τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις, για τα παιδιά με αναπηρία, τους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρία, στους κατάκητους που βρίσκονται στα ιδρύματα, νοσοκομεία και γεροκομεία και ως υπερυγεία για το κρασί αυτή στους ανθρώπους για υγεία πνευματική, νοητική, ψυχική και σωματική υγεία να έχουν όλοι οι άνθρωποι με την βοήθεια των Αγίων Αναργύρων. Όπως ξέρετε, οι Αγίοι Αναργύροι είναι γιατροί και θεραπευτές όσο αφορά για την υγεία του ανθρώπου. Υπάρχει ιδιαίτερο συμβολισμό με τους δύο Αγίους. Κοσμάς και Δαμιανός, όπως ανέφερα, είναι οι Αγίοι υπερυγείας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους
και για τους ανθρώπους με αναπηρία και όχι μόνο. Καλούμε όλους τους φορείς να αγκαλιάσουν αυτή την εκδήλωση, την ανατοκλασία, γιατί όπως ανάφερα και πριν, πως αυτή η ανατοκλασία θα γίνεται κάθε χρόνο στον ίδιο Ιερό Ναό, Αγία Ανάργυρη Φωτολίβους, με την συγκατάθεση και την ευλογία διευχή του Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου. Καλούμε λοιπόν όλα τα άτομα όπου μας ακούν, όπου βρίσκονται, γιατί αυτή η τελετή του χρόνου θα πιάσει, θα φορά και για όλο το Πανελλήνιο. Πλούσια επικαιρότητα και στη συνέχεια, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Επιστροφή στη συνέχεια του Δελτίου Ειδήσεων. Πάμε στο μικροχώριο όπου ο Ιερός Ναός, η τοπική κοινότητα, ο πολιτιστικός και ο αθλητικός σύλλογος σε συνδιοργάνωση με τη ΔΕΚΠΟΤΑ πραγματοποιούν τετραήμερο πανηγυρικών εκδηλώσεων του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το πρωί είχαμε την αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών για τους μικρούς φίλους. Παραμονή του Αγίου Πνεύματος σήμερα, αύριο πανηγυρίζει το χωριό μας, τετραήμερες εκδηλώσεις για το μικροχώρι, σήμερα τρίτη μέρα των εκδηλώσεών μας. Ξεκινήσαμε εδώ στην πλατεία του χωριού με τα παραδοσιακά παιχνίδια για τα παιδιά του χωριού μας, ξεκινήσαν να παίζουν τα παιδιά μας, χαμόγελα, διασκέδαση εν ώψη του πανηγυριού μας. Οι εκδηλώσεις μας θα συνεχιστούν το απόγευμα στις 7 η ώρα με τον Μέγα Εσπερινό που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Μικροχωρίου. Ακολούθως στις 8 η ώρα θα γίνει η περιφορά της Αγίας Εικόνας στην πλατεία του χωριού και μετά την περιφορά θα έρθουμε εδώ στην πλατεία του χωριού όπου θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις μας. Διάφορα χορευτικά τμήματα θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική παράδοση και ακολούθως ένα μεγάλο ποντιακό γλέντι για τον κόσμο. Αύριο, ημέρα Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, μέγα πανηγυρική Θεία Λειτουργία το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και μετά τη Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει η διανομή του παραδοσιακού ποντιακού φαγητού και σκέκι για τους πιστούς και το απόγευμα στις 7.30 ώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με εκδηλώσεις πάλι, χορευτικά τμήματα. Θα είναι κοντά μας ο Σύλλογος του Καλαμπακίου, ο Σύλλογος του Πανοράματος, ο Σύλλογος της Αργυρούπολης και ο δικός μας ο Σύλλογος που θα μας χορέψουν διάφορους χορούς από όλη την Ελλάδα. Η τοπική διοίκηση Δράμας τώρα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στο πλαίσιο των πολιτιστικών της εκδηλώσεων πραγματοποίησε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στον Υπηκό Σύλλογο Δοξάτου μια ξεχωριστή εκδήλωση για παιδιά όλων των ηλικιών για τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να δουν από κοντά διάφορα άλογα, να κάνουν υπασία αλλά και να φωτογραφηθούν με αυτά. Ενώ από τον υπεύθυνο του συλλόγου έγινε ενημέρωση για τη ζωή και τις συνήθειες του αλόγου. Επίσης, για τους μικρούς φίλους υπήρχαν και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, όπως βόλτα με παραδοσιακό κάρο, παραδοσιακό πετάλωμα αλόγου, αναπαράσταση παραδοσιακών γεωργικών εργασιών. Όλες οι δραστηριότητες προσφέρθηκαν δωρεάν, ενώ υποστηρίχθηκαν από επαγγελματίες του είδους γυμναστές με τη βοήθεια των εθελοντών της Ένωσης Αστυνομικών. Το Κέντρο Ημέρας Πολυδεύχησης σε ΨΥΚΑ απασχολεί άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ θέλοντας να καταπολεμήσουμε όσο το δυνατόν είναι εφικτό αυτό το στίγμα γύρω από την ψυχική ασθένεια και να περάσουμε το μήνυμα στον κόσμο πως η προκατάληψη είναι παιδί της άγνοιας. Οι ψυχικά ασθενείς είναι άνθρωποι όπως όλοι εμείς οι οποίοι συναναστρέφονται στο κοινωνικό σύνολο και διακρίνονται για τις ιδιαιτερότητές τους. Έχει μειωθεί αυτή η προκατάληψη? Τα τελευταία χρόνια πιστεύω πως έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ωστόσο υπάρχει ακόμη ένα ποσοστό της κοινωνίας που βλέπει ακόμη τον ψυχικά ασθενή ως κάτι διαφορετικό. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, γιατί οι άνθρωποι αυτοί συναναστρέφονται στο κοινωνικό σύνολο, είναι οι συνάνθρωποι μας. Πάντως αυτές οι δράσεις με τις πολλές, μπορώ να το πω έτσι, πτυχές είναι ενδιαφέρουσες.
Φυσικά, γιατί εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε, ότι είμαστε κομμάτι του κοινωνικού συνόλου. Θέλουμε ο κόσμος να γνωρίσει τον ψυχικά ασθενή μέσα από τις δράσεις, να τον πλησιάσει, να τον αγαπήσει, να ανταλλάξει ιδέες μαζί του και να καταλάβει πως τίποτε δεν είναι τυχαίο. Είναι άνθρωποι, μπορεί να είναι ο συνάνθρωπός μας, μέλος της οικογένειάς μας, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Και το χαμόγελο του παιδιού σε αυτήν την εκδήλωση, όπως και σε άλλες εκδηλώσεις που γίνονται στην Δράμα εδώ. Βέβαια, μας έχει βοηθήσει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών και η τοπική διοίκηση Δράμας πάρα πολλές φορές. Μας φιλοξενεί και σήμερα εδώ με την εκδήλωσή της με ένα μπαζάρ, που έχουμε διάφορα είδη από το σύλλογό μας. Και έχουμε και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά. Πώς πάει το χαμόγελο του παιδιού αυτή την περίοδο? Διανύουμε έτσι μια δύσκολη περίοδο όπως όλοι στην Ελλάδα, αλλά προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και συνεχίζουμε. Αυτή η εκδήλωση εδώ, η οποία διοργανώνεται με τις πολλές δράσεις ταυτόχρονα. Τι εννοείται? Ενδιαφέρουσα. Βέβαια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Για μια χρονιά ακόμα η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών και ο Υπηκός Σύλλογος πραγματοποιούν τη δράση αυτή. Μας τιμά η Διεθνής Ένωση που έρχεται στο χωριό μας και σε αυτόν τον χώρο, ένα χώρο που τον αξιοποιεί ο Υπηκός Σύλλογος και προσπαθούμε να τον κρατήσουμε ζωντανό. Κάθε χρόνο έχει τεράστια επιτυχία, συμμετέχουν όλοι οι αστυνομικοί με τις οικογένειές τους και ο Υπηκός Σύλλογος μαζί με τη Δημοτική Κοινότητα του Δοξάτου να βοηθήσει, βοηθάει για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάλι και τους, την τιμή που μας κάνουν και οι αστυνομικοί. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον Υπηκό Σύλλογο που εργάζεται αρκετές ημέρες για να πραγματοποιήσει αυτή την εκδήλωση. Και πιστεύω και φέτος, όπως βλέπω, θα έχει και μεγάλη επιτυχία. Έχει γίνει πλέον θεσμός. Τη ζητάει όλος ο κόσμος. Είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα παιδιά όλων των ηλικιών, για τα μέλη και τους φίλους της Ένωσής μας, για όλους τους πολίτες της Δράμας. Η εκδήλωση είναι ξεχωριστή γιατί καταρχάς βρίσκεται σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, όπως είναι αυτό του Υπηκού Συλλόγου Δοξάτου. Συνδυάζουμε τον πανέμορφο αυτό φυσικό χώρο με πλούσιες δραστηριότητες, οι οποίες είναι όλες δωρεάν, να το τονίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει είσοδος, μπορείτε να έρθετε όλοι να επισκεφτείτε το χώρο και να, τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα έτσι να κάνουν υπασία, να δουν από κοντά διάφορα άλογα, να κάνουν βόλτα με παραδοσιακό κάρο. Επίσης υπάρχουν πολλές ευχάριστες εκπλήξεις όπως επίδειξη πολεμικών τεχνών από τους μαχητές Δράμας. Έχουμε χειροτεχνίες και ζωγραφική στη φύση από τον Κώστα τον Ζαμπίδη ζωγραφική, τις χειροτεχνίες από το Κέντρο Ημέρας Δράμας Πόλη Δεύκης και από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, οι οποίοι στη συνέχεια θα ανεβάσουν και κουκλοθέατρο, παιδάκια δηλαδή θα ανεβάσουν κουκλοθέατρο, μια μοναδική παράσταση. Επίσης παρουσιάζουμε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους της Αδριανής, τον Ποντιακό Σύλλογο των Συνταγρών, από το Λύκειο Ελληνίδων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πραγματικά μία εκδήλωση που επίκεντρο έχει το παιδί. Θα ήταν παράληψή μου να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, όλους τους εθελοντές, όλα τα σωματεία και επίσης να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Δοξάτου που ήταν από την πρώτη στιγμή αρρωγός στην προσπάθειά μας αυτή, καθώς επίσης και την Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας που μας διέθεσε τα περιπολικά και τους ένστολους αστυνομικούς, και τα παιδάκια έχουν τη δυνατότητα, και ένας από τους σκοπούς μας είναι αυτός, τα παιδιά να γνωρίσουν τους αστυνομικούς, να είναι κοντά μας, γιατί η ελληνική αστυνομία θέλει και πρέπει να είναι κοντά στον Έλληνα πολίτη. Κάνουμε πράγματα για αυτούς, αυτό έμπρακτα, αυτή είναι η σημερινή μας εκδήλωση και θέλουμε τα μικρά παιδιά να είναι ακόμα πιο κοντά σε εμάς, να μην μας φοβούνται, να είναι δίπλα μας, αρρωγή μας και όλοι μαζί να μπορούμε έτσι να επιτυχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κοινωνία μας. Φιλοξενούμε και φέτος τους αστυνομικούς εδώ στο χώρο μας για την εκδήλωσή τους. Όπως και κάθε χρόνο έρχονται εδώ πέρα, έτσι τους φιλοξενούμε και φέτος που κάνουν αυτή την εκδήλωση για τα παιδιά.
Εξαιρετική εκδήλωση, χορηγός επικοινωνίας Star Βορείου Ελλάδος, αυτή που παρακολουθήσαμε. Πάμε στην Οικίσιανη, όπου στον προάβλιο χώρο του Αγίου Γεωργίου διοργανώθηκε η Μέρα του Σαρμά. Πρωταγωνιστή στο γνωστό σε όλους ντόπιο έδεσμα και ένα πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς ήχους και ρυθμούς. Συγχαρώ όλους τους διοργανωτές για τη σημερινή εκδήλωση και να πω ότι είναι χρέος μας να, εκτός από τις παραλίες μας, να μπορέσουμε να αναδείξουμε το Παγκαίο και το εσωτερικό όλης της περιοχής μας. Είναι γεγονός ότι είμαστε σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, είναι γεγονός ότι πρέπει αυτό το περιβάλλον να βοηθήσουμε να το γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι και αυτοί που δεν κατοικούν στον ομό Καβάλας. Γι' αυτό η σημερινή εκδήλωση, η οποία φέρνει μπροστά μας και όλα εκείνα τα μηνύματα της παράδοσης τα οποία χρειαζόμαστε, είναι μια πολύτιμη εκδήλωση. Συγχαρητήρια, ευχές και χρόνια πολλά σε όλους. Προτιμήσατε να είστε εδώ κοντά μας, γιατί κάθε χρόνο δείχνει ο Αράπης, ο πολιτιστικός σύλλογος της Νικίσιανης, ότι μπορεί να τα καταφέρει τόσο το χειμώνα με τις εκδηλώσεις του Αράπη, όσο και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, σε αυτήν την όμορφη ατμόσφαιρα που πραγματικά δείχνει ο Δήμος Παγκαίου, ότι εκτός από τον θαλάσσιο τουρισμό μπορεί να γίνει και ένας συνδυαστικός τουρισμός που έχει να κάνει και με τον ορεινό όγκο του Παγκαίου. Παράλληλα, αυτό που έχω να ανακοινώσω εγώ είναι ότι η διαφορά της φετινής εκδήλωσης σε σχέση με την περσινή είναι ότι ο Δήμος Παγκαίου και η Νικίσιανη πλέον πίνει νερό χωρίς αρσενικό. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Πολλά θερμά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Αράπη, αλλά και σε όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν από την ευρύτερη περιοχή. Εξαιρετική εκδήλωση. Τελετή λήξης της χρονιάς διοργάνωσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Φαγίων με την παρουσίαση πλήθους εκδηλώσεων με πρωταγωνιστές ποιους άλλους από τα ίδια τα παιδιά. Με χορούς, τραγούδια, θλοπαιδιές και πολύ κέφι αποχαιρέτησαν τη χρονιά που φεύγει υπό το βλέμμα των δασκάλων και φυσικά των γονιών τους. Τελετή λήξης για τη χρονιά που πέρασε διοργάνωσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Φαγίων με την παρουσίαση πλήθους εκδηλώσεων με πρωταγωνιστές ποιους άλλους από τα ίδια τα παιδιά. Με χορούς, τραγούδια, αθλοπαιδιές και πολύ κέφι αποχαιρέτησαν τη χρονιά που φεύγει υπό το βλέμμα των δασκάλων και φυσικά των γονιών τους. Βλέπετε ένα μικρό δείγμα της δουλειάς που γίνεται όλη τη χρονιά εδώ πέρα. Έχουμε τμήματα σκακιού, οικαστικά, μοντέρνο χορό, ζούμπα, παραδοσιακό χορό, μουσική. Είδατε τη χοροδία μας, είδατε τα τμήματα χορού και είναι μια όμορφη γιορτή για τα παιδιά. Θα έχουμε και αθλοπαιδιές, σουβαλοδρομίες, ποδηλατοδρομίες, αυγοδρομίες. Θα κεραστούν τα παιδάκια και θα περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα. Thank you.
Άλλωστε, η δουλειά που γίνεται στα ΚΔΑΠ φαίνεται και από το πλήθος δραστηριοτήτων στο οποίο συμμετέχουν τα παιδιά, με τους χορούς, τη ζωγραφική, το σκάκι, να έχουν την τιμητική τους και παράλληλα να αναδεικνύουν με πόση διάθεση συμμετέχουν τα παιδιά σε αυτά. Άλλωστε, ανήλικοι από 6 έως 12 ετών μπορούν να λαμβάνουν μέρος στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Πάρα πολύ διάθεση και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μάλιστα, είμαστε και εν αναμονή της πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θα βγει τώρα τον Ιούλιο και θα έχουμε πάλι τις εγγραφές μας για την επόμενη σχολική χρονιά. Ποιες είναι οι δραστηριότητες που έχει να επιδείξει ιδιαίτερα το ΚΔΑΠ? Κοιτάξτε, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό τμήμα σκακιού. Τα παιδιά διακρίνονται όταν πηγαίνουν σε αγώνες. Έχουμε όμως και παραδοσιακό χορό, μοντέρνο χορό. Έχουμε το εικαστικό τμήμα, το μουσικό τμήμα. Όλα τους αρέσουν. Τους αρέσουν πάρα πολύ. Συμμετέχουν με πολύ μεγάλη διάθεση. Λήξη εργασιών της Σχολής Ποδοσφαίρου Κάσδο, που διευθύνεται από τον Αντώνη Κασδοβασίλη, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του γηπέδου του Ακρίτα. Βραβεύθηκαν ο Γιάννης Μπύρος, μεγαλομέτοχος της Δόξας, και ο Κώστας Δάφκος, γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Δάφκου, τερματοφύλακας στη χρονιά που τελείωσε της Καλονής. Ο κύριος Μπύρος μίλησε αποκλειστικά στο Σταρ και τον Σάκη Πετρόπουλο για τους λόγους που τον ώθησαν να ασχοληθεί με τη Δόξα Δράμας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Και αμέσως μετά σχολιάζουμε εδώ με τον Σάκη Πετρόπουλο. Νομίζω ότι δουλέψαμε αρκετά, γίνει κάποια δουλειά καλή. Θέλω να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μου. Ο κύριος Μπύρος είναι ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος της δόξης που έχει αναλάβει τώρα τις τελευταίες μέρες. Πιστεύω ότι έχετε ακούσει όλοι. Ο πρώτος καλεσμένος είναι ο Κωνσταντίνος ο Δάφκος, προηγείται φυσικά του πατέρα του. Και είναι ο Γιώργος που δεν ήταν στα πλάνα, αλλά είναι τιμή μας που είναι δίπλα μου. Ο Πάτερ Γεράσιμος, ο Πάτερς Φωνοκλής. Ο Στέλιος... Που είναι φίλος μας και φίλος του Πρόεδρου. Παραβρεθήκανε στην εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πύρο σαν και χορηγός που είναι στην Ακαδημία μου, στην Ακαδημία, στην Σχολή, που ξέρω. Και επίσης το έχουμε καλή επιτυχία να έχει τώρα με την ομάδα, την καινούργια που έχει αναλάβει τα νέα τυπικά δρόμενα της Δόξας, και να δούμε τη Δόξα σε ένα, δύο, τρία χρόνια το πολύ στην Άρθα Εθνική, γιατί νομίζω είναι, αξίζει να είναι σε αυτή την κατηγορία η Δόξα. Τον Κωνσταντίνο τον ευχαριστώ, θα το ευχαριστώ να έχει επιτυχίες και να πάει σε μια καλή ομάδα που να κάνει μια καλή χρονιά. Να ευχηθώ τα παιδιά καλή πρόοδο και να έχουν επιτυχίες στη ζωή τους. Έχουν ένα πολύ καλό δάσκαλο, προπονητή με πολύ μεγάλη ιστορία, και νομίζω ότι θα τους βοηθήσει να έχουν μια καλή σταδιοδρομία. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Το μήνυμά σου στους δοξέους, σε όλους τους φιλάθλους. Ποιο είναι το κίνητρο που ασχολείσαι με αυτήν την πολύπαθη ομάδα μας? Θέλω να δώσω μια μεγάλη χαρά στον τόπο, γιατί δεν μπορώ να ζω σε έναν τόπο που μην έχει χαρούμενο κόσμο. Το κίνητρο σου είναι, θέλεις να δώσεις χαρά σε μια ομάδα που είναι πονεμένη. Και σίγουρα είδες και ένα νοικοκυριό από τον Αριστέχνη και έρχεσαι σαν συνδρομή, και από προχθές είσαι υποστηρικτής. Όπου πάει αυτή η συνδρομή, πού έχει ταβάνι? Η δικιά μου συνδρομή δεν έχει ταβάνι, αρκεί να θέλει ο κόσμος να την ακολουθήσει και να την πιστέψει. Προκοπίου Κωνσταντίνος. Τι θέση παίζεις? Αριστερό εξτρέμ. Ευχαριστημένος από τη φετινή χρονιά στη σχολή? Ναι, πολύ ευχαριστημένος. Μας πρόσφερε πολλά ο κύριος Αντώνης
και πιστεύω ότι θα βελτιωθώ όσο κάνω προπονήσεις με αυτόν. Μπράβο. Με τον καιρό. Συγχαρητήρια. Είσαι. Σανλής Κωνσταντίνος. Θέση. Αριστερό χαφ. Εντυπώσεις από τη φετινή χρονιά. Εντάξει, όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Ναι, θέλει δουλειά και προσπάθεια. Αυτά. Συγχαρητήρια. Είσαι ο. Γιώργος Γιουρεντζίδης. Γιουρεντζίδη, τι θέση παίζεις. Αριστερό χαφ. Εντυπώσεις από τη φετινή χρονιά. Όλα καλά. Μια χαρά. Συνεχίζουμε. Μια χαρά, δυναμικά. Είσαι. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Θέση. Εξάρι. Εντυπώσεις. Μια χαρά όλα. Πολύ καλά. Πάμε και στο δάσκαλο. Αποτίμηση μια χρονιά σαν τότε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα παιδιά. Απλά λίγες φορές ή κάποιες φορές δεν μπορούμε να έρχονται στην προπόνηση γιατί έχουν τα φροντιστήρια, έχουν τα σχολεία και αυτά. Και είναι ένας λόγος που σας κρατάει μακριά από την προπόνηση. Αλλά προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τεχνικά θέματα για να γίνουν όσο γίνεται καλύτεροι και για να μπορέσουν αύριο όταν θα μπουν σε μια ομάδα να είναι έτοιμοι. Λήξη χρονιάς λοιπόν για τη σχολή του Αντώνη του Καζοβασίλη, σπουδαίος ποδοσφαιριστής στα νιάτα του πρέπει να πούμε, Ολυμπιακό Πειραιά, Λεβαδιακό και φυσικά Δόξα Δράμας, πολλές συμμετοχές και στην εθνική ομάδα. Και φυσικά τώρα μαθαίνουν οι μικρότεροι να χαιρετήσουμε τον Σάκη τον Πετρόπουλο, να ευχηθούμε για καλή επιτυχία Σάκη στην σχολή αυτή του Αντώνη. Και η είδηση φυσικά ήταν αυτή, αλλά και η βράβευση του κυρίου Μπύρου. Είχες τη δυνατότητα να μιλήσεις με τον κύριο Μπύρο. Για πρώτη φορά έδωσε την άποψη. Το στίγμα του. Το στίγμα του. Να τονίσουμε ότι είναι σίγουρα θετικό σε αυτή τη συγκυρία να υπάρχει ένας άνθρωπος να βάζει λεφτά. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα στους φίλους και φίλους και φίλες και χρόνια πολλά. Ζούμε καύσωνα, ζούμε Αγίου Πνεύματος. 14 Ιουνίου, η μέρα που πήρε την απόφαση ένας αυτοδημιούργητος δραμηνός, ο Γιάννης ο Μπύρος, άνθρωπος ο οποίος με διορατικότητα και με σχέδιο ανάδειξε τα μάρμαρα Δράμας από το Κατάρ μέχρι την Κίνα. Έχει άγνοια κινδύνου, είναι αυτοδημιουργήτος, είναι πεισματάρης και δεν μασάει τα λόγια του. Εγώ συναντήθηκα αυτές τις μέρες 3-4 φορές με τον Γιάννη τον Μπύρο και προθέσεις μας έκανε για αυτή την αποκλειστική δήλωση. Τα κίνητρά του είναι ότι σαν δραμηνός ένιωσε την ανάγκη να στηρίξει αυτή την πολύπαθη ομάδα. Έχει κοντά του συνεργάτες ποδοσφαιρικούς. Είναι ο Στέλιος ο Σαπουρίδης, ο εξαπορίτων του, ο οποίος είναι συνδετικός κρίκος τώρα της διοίκησης του ΓΣ με τον μεγάλο χορηγό. Είναι δραμηνός ο κύριος αυτός. Από το Ξηροπόταμο είναι ο Γιάννης ο Μπύρος και ο Στέλιος είναι από τη Δράμα. Ο κύριος Μπύρος αυτή τη στιγμή είναι μεγαλοχορηγός της Δόξας. Γιατί η Δόξα αυτή είναι η ιδιότητα λοιπόν. Ναι, μεγαλοχορηγός. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι αεραστεχνική. Βέβαια, όταν βάζεις αρκετά λεφτά και είσαι μεγαλοχορηγός, σε περίπτωση ανόδου, το ηθικό και το ηθικό πλεονέκτημα και το νόμιμο του είναι, σε περίπτωση συγκρότησης, ανασύστασης καινούργιας ΠΑΕ, ο κύριος Μπύρος θα έχει το πρώτο λόγο για τις μετοχές. Πάμε όμως στο σήμερα. Στο σήμερα η Δόξα είχε ένα νοικοκυριό με τον Γάμα Σίγμα. Ο Γάμα Σίγμα είχε κάνει έκκληση να βρεθούν φιλάθλοι, επιχειρηματίες, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Η ομάδα φτάνει, ταλαιπωρείται στην υποκατηγορία της Γάμα Εθνικής, διότι είναι υποκατηγορία. Άλλωστε και σε δύο χρόνια γιορτάζουμε και ας το δουν και οι θεσμικοί τα 100 χρόνια ζωής. Έτσι στην αρχή έπαιξε το σενάριο του Γιάννη του Γκάνη, του Μιχάλη του Γκάνη. Πάει αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι ανενεργό. Ο κύριος Γκάνης ήθελε εκλογές. Τη στιγμή που ο κύριος Μπύρος έρχεται και λέει στηρίζω την διοίκηση του Εραστέχνη, συνεχίζουμε και νομίζω ότι. Οι εκλογές πότε είναι προγραμματισμένες να γίνουν. Οι εκλογές θα αργήσουν τώρα, σε δύο χρόνια. Διότι, βέβαια, είχαμε πρόσφατα εκλογές. Είχαμε πρόσφατα. Δεν προέχουν οι εκλογές. Προέχει η συσπήρωση και αυτή τη στιγμή όλοι οι θεωρούν ότι ήταν καλή η χρονιά. Γίνεται μια αποτίμηση, Σάκη, για να δούμε, και το, να δούμε και λίγο την άλλη πλευρά του νομίσματος. Το ότι η Δόξα Δράμας, το βαρύ όνομα που είχε υψηλές προσδοκίες, κατέληξε να βγει τρίτη στη βαθμολογία. Θα το χαρακτήριζε έτσι με συγκυρία ευνοϊκή για να είναι δεύτερη. Θεωρείται επιτυχία, θεωρείται ότι πήγε καλά η ομάδα, θεωρείται ότι δεν πήγε καλά, υπάρχουν υπεύθυνοι, γίναν λάθη, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός. Να, εδώ θα μιλήσουμε. Λοιπόν, η τρίτη θέση σίγουρα δεν είναι και καμάρι. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω και είναι αναγνωριστό από όλους
ότι ο Εραστέχνης έχει βάλει ένα νοικοκυριό, διότι η δόξα έχει να παίρνει κοντά στα 80 χιλιάρικα επιστροφή ΦΠΑ. Ας το ακούσουν και οι θεσμικοί της Δράμας. Μια και τώρα το κράτος θα αρχίσει να δίνει το ΦΠΑ πίσω, ας δώσει και στην πολύπαθη δόξα Δράμας κοντά στα 80 χιλιάρικα που έχει να παίρνει η δόξα. Αλλά η δόξα τις υποχρεώσεις της στην εφορία της έχει κάνει ρύθμιση και δίνει κάθε μήνα την ρύθμιση στην εφορία. Άσχετα αν το κράτος τώρα έχει επιστροφή ΦΠΑ στον Εραστέχνη δόξα. Και μπορεί να το ξεχάσει. Όχι, να το ξεχάσει. Έχουν υποβληθεί φάκελο όλα τα δικαιολογητικά και εδώ οι θεσμικοί της Δράμας. Ας τρέξουν το φάκελο, λες, γιατί είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε. Μιλάμε. Μας ακουμπά όλους. Πληρώθηκαν αυτά τα λεφτά για τα έργα. Αυτό, okay. Το άλλο τώρα που σου είπα. Το άλλο, θα γίνει μια αποτίμηση θα ή γίνει, θα πούν μεταξύ έχει τους, γίνει, θα μαζευτούν σε μια συγκέντρωση και θα πούν πήγαμε πολύ καλά φέτος, συνεχίζουμε του χρόνου και είναι και ο Πύρος μας στηρίζει και όλα καλά. Η αποτίμηση έγινε τη στιγμή που συμμετείχε ο Άρης, εκ των πραγμάτων η αγωνιστική επιστροφή της δόξας στην Football League είχε βαθμό δυσκολίας, διότι όταν στη Δράμα μαζεύουμε πόρτα-πόρτα ευρώ-ευρώ 310 χιλιάρικα, ο Άρης είχε χορηγία από τον κύριο Καρυπίδη 960 χιλιάρικα. Μπάτζετ πρωταθλητισμού στην Α' Εθνική είχε ουσιαστικά. Έτσι, γιατί λοιπόν δημιουργήθηκαν και άλλα. Άρα ναι, τώρα έρχεται και να πάμε στο σήμερα. Έρχεται ο κύριος Μπύρος, αυτοδημιούργητος, και λέει: Δραμηνή, αφού στηρίζετε την ομάδα, εγώ το κάτι παραπάνω είμαι εδώ παρόν και το βάζω. Και είπα: έχει συνεργάτη στο Στέλιο Σαπουρίδη, ποδοσφαιρικού σύμβουλου στον Ζέλικο Λέκοβιτς, που έπαιξε τη δόξα, τον πατριώτη του Χρήστο Κιωσέ και τον Αντώνη Καζοβασίλ. Αυτή είναι η ομάδα, η ποδοσφαιρική του Γιάννη του Μπύρου. Με τον Λέκοβιτς μάλιστα μίλησα μία από αυτές τις μέρες. Έχουν και συνεργασία και επαγγελματική. Σήμερα, χθες, προχθές, είχαμε ανανεώσεις 9 στον αριθμό στη δόξα. Ο Στράικερ Γαϊδαρτζής, ο Μπακ Ρεβιθόπουλος, ο επιθετικός Μαρκόπουλος, ο Γκαρακλήδης ο Θωμάς Στόπερ, Παπαζούδης, χαφ, αμυντικό χαφ, ο Παγκάκης ο Κώστας, ο Βαγγέλης, γιος του Κώστα, επέστρεψε από τη τερματοφύλακας, από την χωριστή. Κανετίδης ανανέωσε, Σάντος ανανέωσε, Κουπρόγλου ανανέωσε. Ο κύριος Μπύρος... Θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα, κάποιοι ίσως που δεν ο κάναν... Ο κύριος Μπύρος χθες το βράδυ μου είπε στο τηλέφωνο ότι 3-4 παίκτες πιο ποιοτικούς που θέλει η ομάδα για να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο θα συνδράμουν να έρθουν. Και είναι αυτό παραδεκτό, Σάκη, για να έχεις Θανάση, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική πρέπει η μισή παίκτη σου να είναι αποδεκτή από την ανώτερη κατηγορία. Από τη Β' τουλάχιστον. Ναι. Έχεις παίκτες στη Β' Εθνική, κάνεις πρωταθλητισμό, η μισή πρέπει να είναι αποδεκτή ως ρόστερ σε οποιοδήποτε ομάδα της ανώτερης κατηγορίας. Εκ των πραγμάτων τώρα η δόξα τερμάτισε τρίτη, έχει ένα κορμό. Έρχεται ο κύριος Μπύρος και σου λέει... Ολοκλήρωσε για να πάμε για να δούμε και ακόμη ένα θέμα. Τι γίνεται με την Ένωση... Ναι, και έρχεται ο κύριος Μπύρος και λέει θέλω να ξαναγίνει γιορτή στη Δράμα, στο γήπεδο. Και όχι μονάχα στο γήπεδο της δόξας και ανακοινώνει και το λέμε τώρα για πρώτη φορά όλες οι μετακινήσεις των φιλάθλων στα εκτός έδρας παιχνίδια. Η μετάβαση και η επιστροφή θα είναι δωρεάν του κυρίου Γιάννη Μπύρου. Όσα λεωφορεία και όπου χρειαστεί, ο κύριος Μπύρος μου είπε επιλέξει, Θανάση, τα έξοδα θα καλύπτουν εμένα. Άρα, ή εντός έδρας παίζουμε ή εκτός, πρέπει να είναι γιορτή. Και επί την ευκαιρία... Εγώ πάντως ξέρεις, εγώ λόγω του ότι έχουμε ναι, κατά το παρελθόν δει πάρα πολλούς σωτήρες στη δόξα, εγώ κρατάω μικρό καλάθι... Και θα συνεχίσω απλά να το κρατάω να κλείσω... μέχρι να δω χαρτιά και ντοκουμέντα. Ναι, Θανάση, να κλείσω. Γιατί μια... θυμόμαστε όλοι και τον Νικολαίδη και τον Ορφανίδη με τι προσδοκίες ήρθαν και πώς τελικά κατέληξε αυτός ο σφοδρός έρωτας, θα λέγαμε στη δόξα. Να αιτιολογήσω το μικρό σου καλάθι. Καλά κάνεις και κρατάς το μικρό καλάθι. Αρκεί να αποβάλουμε εδώ στη δόξα δράμος, διότι πονάει η δόξα, να αποβάλουμε την όποια εσωστρέφεια. Να αφήσουμε αυτούς που είναι στις θέσεις που είναι να λειτουργήσουν. Να πούμε ότι συνεχίζει ο Κώστας Βασιλακάκης και βοηθός του προπονητής τερματοφυλάκων, μια παλιά δόξα της εστίας της δόξας,
Ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος. Ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος. Και πες μας και λίγο για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας περιμένει μια δικαστική απόφαση από το εφετείο. Εκεί το ρεπορτάζ είναι περισσότερο δικαστικό παρά αθλητικό. Οπότε και εν ώψη ότι έχουμε τον Οκτώβριο εκλογές στην ΕΠΟ, νομίζω ότι δεν χρειάζονται περισσότερο. Αύγουστο δηλαδή, πιθανότερο να γίνουν οι εκλογές. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Οι εκλογές βάσει του καταστατικού ήταν να γίνουν τον Μάιο. Έχουμε ανατροπές λόγω εκκρεμωδικίας, οπότε περιμένουμε. Αναμένουμε δηλαδή. Την οριστικοποίηση των όποιων εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων για να έχουμε μετά διοικητικές εξελίξεις. Για πες μου κιόλας, βλέπεις Euro? Βλέπω Euro και πληγώνουμε με τα επεισόδια. Κοινωνικά είναι. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι το εξαιρετικό? Το ποδόσφαιρο, εντάξει, το ποδόσφαιρο το περιμέναμε. Είναι, το ποδόσφαιρο έχει πάρει στοιχεία από τον μπάσκετ. Είναι κίνηση, κλείνει χώρου, κλείνει τα ατού του άλλου. Νομίζω ότι εκτός PlayStation πλέον. Ναι, εκτός χώρων. Αυτά που συμβαίνουν καταδεικνύεται ότι και η Ευρώπη ζει μια κοινωνική αναταραχή η οποία μεταφράζεται σε επεισόδια. Πρωτοφανή. Σε όλη την Γαλλία. Πρωτοφανή πρέπει να πούμε, και εδώ είναι και η διοργάνωση των αγώνων και υπάρχουν ευθύνες. Και φαντάσου, Σάκη, τι θα γινόταν αν αυτά τα επεισόδια γινόταν στην Αθήνα, ας πούμε, ή στην Ελλάδα. Αυτά τα έχουμε πληρώσει εδώ. Ο αθλητισμός προσφέρει χαρές, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε τον Σάκη Μητρόπουλο, ανεξαρτήτως ηλικίας, ο Βασίλης Κυριακίδης. Στους αγώνες βετεράνων αθλητών κέρδισε στα 76 του χρόνια πρώτες θέσεις σε δίσκο και σφυροβολία. Τώρα η προετοιμασία για τον βετεράνο αθλητή συνεχίζεται με στόχο τους Βαλκανικούς Αγώνες Βετεράνων στο Βελιγράδι. Ο αθλητισμός προσφέρει χαρές πέρα από χρονικά όρια. Είναι 76 χρονών και εδώ και μια εβδομάδα έχει πετύχει νέες νίκες πανελλήνιες. Ο λόγος για τον Βασίλη Κυριακίδη, ο οποίος γύρισε νικητής από τους πανελλήνιους αγώνες βετεράνων που έγιναν στα Τρίκαλα. Κύριε Βασίλη, λίγα λόγια, σε ποια αθλήματα διακριθήκατε και τι σημαίνει για εσάς αθλητισμός? Διακρίθηκα στο δίσκο, δισκοβολία και στη σφυροβολία. Τώρα όσον αφορά για τον αθλητισμό που μου είπατε, αυτό είναι το α και το ω στη ζωή μου. Είναι κάτι που μου δίνει όθηση για τη ζωή μου και τώρα ασχολούμαι περισσότερο διότι έχω χρόνο και ασχολούμαι και θα ασχοληθώ για όλη μου τη ζωή. Εκεί όμως τι είχατε ιδιαίτερης, σας βράβευσαν στους αγώνες και για την ηλικία σας και για την παρουσία σας? Ναι, ιδιαίτερα βράβευσαν εμένα γιατί ήμουν και σε μια κατηγορία η οποία ήταν ο υπερθετικός βαθμός, δηλαδή μεγάλης ηλικίας, 75-80. Οι επιδόσεις μου ήταν πάρα πολύ καλές, ανεβασμένες, γιατί έχω κάνει προετοιμασία εκ των προτέρων και μπόρεσα και διακρίθηκα με καλές επιδόσεις. Η συνέχεια είναι και εκτός συνόρων? Η συνέχεια είναι και εκτός συνόρων και είναι και πολύ, πάρα πολύ σημαντικές αυτές, διότι είναι Βαλκανικοί αγώνες και σε αυτούς τους αγώνες που θα γίνουν στο Βελιγράδι 17 Σεπτεμβρίου, έχουμε χρόνο ακόμα δηλαδή για προετοιμασία πιο κατάλληλη, συμμετέχουν ονόματα. Καλή επιτυχία στον κύριο Βασίλη στους αγώνες, στους επόμενους αγώνες. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από το Star Βορείο Ελλάδος. Από όσους συνεργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας. Ο καιρός. Έθριος καιρός και πολύ ζέστη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στη Δράμα η θερμοκρασία από 22-38 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στο ακριτικό Νευροκόπη με τη θερμοκρασία από 16-32 βαθμούς. Έθριος καιρός με πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην Αλεξανδρούπολη για την Κομοτηνή, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αλεξανδρούπολη τους 37 και στην Κομοτηνή τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αφόρητη ζέστη και στη Ξάνθη με τη θερμοκρασία από 24 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες σε Καβάλα και Σέρες, με τη θερμοκρασία στην Καβάλα από 24 έως 36 και στις Σέρες από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου.